Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ, μαντέψτε πού, σε μια ολοκαινούργια σειρά στο κανάλι μου. Την πέμπτη κατά σειρά στο κανάλι μου, μετά από τρεις αποτυχημένες και μια επιτυχημένη μόνο την Pokemon Emerald Randomizer Nuzlocke. Είμαι εδώ, με την πέμπτη σειρά όπως είπα, η οποία ακούει στο όνομα. Με τα κουιλάβα και τα μανέκτερ και τα βολμπίθ να τρέχουν. Τα κουιλάβα θα με ρωτήσετε που κολλάει αφού είναι τρίτη γενιά. Κολλάει εδώ. Pokemon. Glazed version. Ναι, είναι η glazed version. Η οποία είναι ένα hack τη τρίτη γενιά, δεν ξέρω ποιο είναι παιχνίδι ακριβώ. Και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα. Την έχω παίξει στο παρελθόν. Όχι Nuzlocke βέβαια, αλλά. Αλλά την έχω παίξει. Και ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ένα στοιχείο που έχει που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι. Όχι μόνο έχει Pokémon από επόμενες γενιές, αλλά έχει και το Physical Special Split. Για πρώτη φορά θα παίξω ένα παιχνίδι με το Physical και Special Split. Δηλαδή, ας πούμε, το Bite, ας πούμε, θα είναι Physical Attack και όχι Special Attack. Καταλαβαίνετε. Και επίσης, περιττό πλέον από πιστεύω ότι είναι Nuzlocke το παιχνίδι. Nuzlocke θα το κάνουμε. Όπως όλες οι σειρές στο κανάλι μου. Στο καλό. Να σας πω λίγο γρήγορα τις κανόνες, ας πούμε. Πρώτος κανόνας βασικός, πρέπει να πιάνουμε μόνο το πρώτο Pokémon από κάθε περιοχή. Μπορούμε να πιάνουμε το πρώτο αυτό, δεν είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να πιάσουμε ούτε το δεύτερο, το τρίτο, το τελευταίο, ούτε κανένα Pokémon από αυτή τη route. Μόνο το πρώτο. Το οποίο, άμα δεν το πιάσουμε, τέλος, έτσι. Δεν έχουμε άλλο Pokémon. Και επίσης έχουμε κάποιους υποκανόνες, οι οποίοι. Ένα Turtwig, αυτό που έλεγα για Pokémon από τις επόμενες γενιές. Που λένε επίσης ότι άμα βρούμε το πρώτο Pokémon στην περιοχή και το έχουμε ήδη, το έχουμε ήδη πιάσει, έχουμε πιάσει ένα Pokémon της Evolution Line του. Δηλαδή, ας πούμε, πείτε το ότι βρίσκουμε ένα. Ότι έχουμε πιάσει ένα Rattata και βρίσκουμε ένα Rattata. Πάμε στο επόμενο Pokémon, θεωρούμε σαν να μην το βρήκαμε ποτέ το Rattata, ή βρίσκουμε ένα Raticate, κάνουμε σαν να μην το έχουμε βρει ποτέ το Raticate. Πάμε στο επόμενο Pokémon. Δεύτερος κανόνας. Πρέπει να δίνουμε nicknames σε όλα τα Pokémon μας, έτσι για να έρχομαστε πιο κοντά με τα Pokémon, το οποίο το πετυχαίνω εγώ σαφέστατα. Και ο τελευταίος κανόνας και ο πιο βασικός πιστεύω είναι ότι όποιο Pokémon πεθαίνει μέσα στη μάχη είναι νεκρό, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Το βάζουμε στο PC μια για πάντα ή το κάνουμε release. Βασικά το σωστό είναι να το κάνουμε release, αλλά άμα το βάλουμε στο PC εντάξει. Δεν έχει γίνει και τίποτα. Είμαι ο Μάριος, ναι. Ξανθώς με γυαλιά αυτή τη φορά. Nice. Και επίσης, άμα πεθάνει μας όλη η εξάδα μας, έχουμε χάσει τον Nuzlocke. Αλλά μπορώ να δώσω τον εαυτό μου ευκαιρίες. Άμα είμαι στην αρχή ή μέση του παιχνιδιού, ας πούμε. Άμα είμαι στο τέλος, εντάξει, τι ευκαιρίες να δώσω. Καταλαβαίνετε. Και έχει και πολλούς υποκανόνες. Επίσης, άμα βρούμε Shiny σε μια περιοχή. Το πιάνουμε, δεν πάνε να είναι το δεύτερο, δεν πάνε το πρώτο, δεν πάνε να είναι το 25.021. Το μπορούμε να το πιάσουμε γιατί είναι shiny. Και είναι μοναδική ευκαιρία αυτό. Είμαστε εδώ εμείς. Ανάμεσα στα δέντρα. Στην Pokémon Glaze. Σε έναν ολοκαινούργιο κόσμο. Ο άγνωστος μας μιλάει. What are you doing in a place like this? I wasn't expecting anyone to come. I'll let you back this once. And explain best I can, okay. This is the right place. Ποιο είναι το right place? Είμαστε σε ένα σπίτι. Λογικά θα είναι το δικό μας σπίτι. Γιατί πάντα από το δικό μας σπίτι ξεκινάμε, έτσι. Να είναι το κρεβάτι, είναι η ώρα, το οποίο είναι στις 7:14. Που μου. Δεν ξέρω, βασικά δεν ξέρω, δεν είναι αυτή η σωστή ώρα. PC δεν έγινε να πάρουμε potion. Οπότε είμαστε στη Glenwood Town, η οποία μοιάζει με την New Bark Town από την. Βασικά όχι τόσο, δεν μοιάζει τόσο, αλλά κάτι μου θύμισε εμένα. Από την Pokémon Gold και Silver. Τέλος πάντων, η μάνα μου και ο Willow αυτός, ο Μπάρμπας, ο Προφέσορας, ο οποίος δεν είναι ο Ράκητας αυτή τη φορά. Too bad. Εμείς απλά ξερευνούμε τα σπίτια εδώ πέρα, εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ ο χοντρός δεν νομίζω να μας έχει δώσει κάτι. Ναι, δεν έχει. Εδώ έχουμε τίποτα απολύτως, κάτι για Seth λέει. Για Sinnoh Region λέει, από τις αγαπημένες μου region, η Sinnoh Region. Ένα laboratory και... Και ένας μπάρμπας, οι οποίοι δεν μας αφήνουν, ο Πίκατσου δεν μας αφήνει
να πάμε και να πάρουμε το item. Δεν ήθελα καν να πάω στα κρασίτια. Το item ήθελα να πάρω. Παλιό Πίκατσου. Τέλος πάντων, εδώ τι έχουμε. Κάτι για τηλεόραση λέει ότι βλέπει πολύ τηλεόραση. Βλέπει Survivor και αυτοί όλοι Survivor βλέπουνε. Would you like me to show the starter Pokemon you can choose? Θα το δείτε όλοι μια και καλή. Έκπληξη. Δεν χρειάζεται να σας το δείξω εγώ από τώρα, να σας σποιλάρω τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε κάτω. Πού πάμε? Έχει πάντως ανθρώπους η πόλη, σε αντίθεση με τις περισσότερες τέτοιες πόλεις, οι οποίες είναι νέκρα. Πάμε εδώ μέσα. Που εδώ μέσα έχει... Wow, 5! 5 είναι οι starters, εγώ τους ξέρω, θα τους δείτε κι εσείς. Shiny Pokeballs is with a different starter Pokemon. Δεν μπορούμε να τους πάρουμε τώρα, πού πάμε? Willow, τέλος πάντων. Μας τον δίνει τώρα. Οπότε, μπορούμε τώρα να πάμε να πάρουμε το starter μας. Και τα-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 
Λοιπόν, Turtwig, Grass type Pokémon, Chimchar, Fire type Pokémon, Piplup, Water type Pokémon, Shinx, Electric type Pokémon και Rayolu Flying, θα έλεγα, Fighting type Pokémon. Τι θα πάρω από όλα αυτά? Το πυθικού το έχω χρησιμοποιήσει, πέθανε νωρίς, θα μπορούσα να το ξαναπάρω, αλλά δεν θέλω να πάρω το ίδιο starter. Shinx είχα το Θάνο, καλό Pokémon Θάνος, αλλά αυτά τα 1, 2, 3 δεν τα έχω χρησιμοποιήσει στο κανάλι. Και θα ήθελα να πάρω οποιοδήποτε από αυτά, αλλά θα πάρω το Turtwig. Θα πάρω το Turtwig γιατί υπάρχει λόγος συγκεκριμένος. Θα σας τον πω στην πορεία, νομίζω. Πρόκειται να κάνει με το επόμενο gym αυτή η επιλογή μου. Τέλος πάντων, Turtwig. Και πώς το ονομάζω το Turtwig? Άραστα το Turtwig. Γιατί μου είπε ένας φίλος μου, θέλω να δώσει ένα καλό Pokémon το όνομα Άραστα. Άραστα. Άραστα ο Turtwig λοιπόν. Ο οποίος θα μπορεί να γίνει ένα δυνατό Torterra, καλή ώρα. Καλά, δεν ξέρω αν θα το έχω μέχρι να γίνει Torterra. Αλλά γιατί όχι. Αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι τόσο δύσκολο στο Dark Rising, καμία σχέση βασικά. Η Dark Rising ήταν απλά ένα θηρίο και μπορεί να πάμε από εδώ. Τι φάση, μπορούμε να πάμε από εδώ ή απλά είναι το τίποτα και απλά προχωράμε, δεν μπορούμε να πάμε. Ναι. Μάλιστα, οπότε τζάμπα δρόμος. Ναι, έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι που σας είπα και πραγματικά δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι challenge, είναι ενδιαφέρον, αφού είναι hack προφανώς, είναι ενδιαφέρον, αλλά δύσκολο challenge όπως είναι η Dark Rising, ας πούμε όπως είναι η Blaze Black, δεν είναι. Forest Pass. Ας πάρουμε το item πρώτα απ' όλα, το Potion, βασικό. Δεν έχουμε Pokéball, βασικά δεν προλαβαίνουμε καν να πάμε στο Grass. Hey, Pikachu! Έχουμε έναν Pikachu εδώ πέρα. Quit harassing my parents. Α, και πάλι μιλάει ο Μάριος εντωμεταξύ. Καλό και αυτό. Pika Pika! The Pikachu attacked. Λοιπόν, κάνει attack του Pikachu με το Cascol. Pikachu με Cascol, choice scarf θα είναι. Τι φας, Pikachu level 2 με Cascol. Το πάμε για tackle εμείς απλά και ωραία. Και αυτό πάει για Thunder Shock, δεν μας κάνει πολύ. Να δω και το nature του τώρα που μπορώ. Naive nature, δεν θυμάμαι τι κάνει αυτό. Tackle και withdraw. Και βασικά γιατί κοιτάω τις κινήσεις αφού τις βλέπω μπροστά μου. Τέλος πάντων, σκότωσε το Pikachu. Και πάρε πολλά XP, 28, καλά είναι. Mario's that was fantastic, you are an amazing butler. I'm a butler. I had a feeling Willow would be giving you a Pokemon. Ναι, running shoes. Τα running shoes για να τρέχουμε, αλλά δεν τα χρειαζόμαστε γιατί έχουμε το space button στον emulator. πήραμε και το XP Serp επιπτώντας, πολύ χρήσιμο. Και θα βάλω εκεί και μία ώρα η οποία είναι αυτή εδώ. Αλλά φύγανε τέλος πάντων. Όπως σας είπα, δεν έχω Pokéballs, οπότε δεν... Βασικά δεν σας το είπα αυτό, άμα δεν έχω Pokéballs, δεν θεωρείται ότι δεν έχει αρχίσει ακόμα τον Nuzlocke, έτσι. Δεν έχει αρχίσει ακόμα τον Nuzlocke. Οπότε το τέλειο αυτό δεν είναι το πρώτο μας Pokémon σε αυτή τη route. Δεν το θεωρούμε πρώτο... Coming through. Ποιος είναι αυτός ο coming through? Hey you there, I heard that was a Pikachu around here. Have you seen it? Yeah, just και ναι, το έκανα δύο tackle και φύγε. Who are you? Είμαι ο Μάριος, ναι. Ο Πέρσι Τζάκσον με το Σίντακουιλ. Γεια σου, Πέρσι Τζάκσον. Θα φέρει τους θεούς να μας καταστρέψουν, ο Πέρσι. Ο Πέρσι λοιπόν έχει το Σίντακουιλ προφανώς. Μην έχει φάει τα επικίνηση μόνο και μας διαλύσει αυτός όπως κάναμε εμείς στο Πίκατσου. Αλλά όπως φαίνονται τα πράγματα τον έχουμε.
Ναι, τον έχουμε και παίρνουμε πολλά XP. Level 6, σχεδόν level 7, παρά λίγο, τόσο λίγο. Τέλος πάντων, εμείς λογικά τώρα θα πρέπει να πάμε πίσω. Meanwhile θα σκοτώσουμε και το Sentret αφού μπορούμε. Να φτάσουμε και αυτό το level 7, να μάθουμε και την κίνησή μας που δεν μαθαίνουμε κίνηση. Και αυτά το μεταξύ πες να μην είναι καν grass, δεν είναι καν γρασίδια αυτά. Δεν ξέρω what I was talking about, αλλά δεν είναι γρασίδια. Και δεν υπάρχει η μητέρα μας για να μας χυλάρει έτσι. Το οποίο είναι κακό. Ναι, τι φάση. Τέλος πάντων, εδώ χυλάρουμε, πού χυλάρουμε. Μάριο, Σαργιουκιού, όχι, πού πάμε. Πού πρέπει να πάμε. Λογικά, από εδώ. Όχι, στον Ocean View δεν μας είπε αυτός να πάμε. Μας κοροϊδεύει. Maybe μας κοροϊδεύει, maybe not. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να χυλάρω τα Pokémon μου εγώ. Γιατί δεν μου αφήσει να χυλάρω το Pokémon μου. Μήπως στο κρεβάτι το χυλάρουμε. Maybe όχι. Ή μήπως δεν υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε στην περιοχή αυτή και απλά έκανα λάθος υπολογισμούς και πήγα στραβά. Τέλος πάντων, με τώρα τα δεν θα ασχοληθούμε καθόλου. Από εδώ τώρα είναι η Choco Town. Choco Town, η σοκολατένια πόλη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειαζόταν να πάμε στην Ocean View. Ένα λεπτό, δύο λεπτά σας τα σπατάλεσα από τη ζωή σας. Συγγνώμη γι' αυτό. Και την πόλη δεν θα την εξερευνήσω τώρα. Θα πάω εκεί που με ενδιαφέρει. Είναι δελεαστικό να εξερευνάς την πόλη, μπορώ να πω αυτός. Μ' αρέσει που τον αγνώ και στο τέλος θα του μιλήσω. Σε όλους θα μιλήσω στο τέλος. Δεν πάω να αγνώ τους πάντες όλους. Σε το τέλος κάποιον θα μιλήσω. Εδώ, αυτό μου φαίνεται καλό κτίριο. Και... If I told you once, I've told you 1000 times. Don't disturb me while I'm working. Oh, I'm so sorry, I thought you were on my pestering, you know what I mean. AIDS. You will be Marios, correct? Ναι, είμαι ο Μάριος. Το χαίρομαι που με ξέρουν όλοι και μου δίνει το Pokédex και τις Pokéballs επιτέλους. Και μας λένε να πάμε στο Milkshake Swamp. Στο Swamp θα πάμε σε λίγο. Πρώτα απ' όλα θα πάμε να πιάσουμε ένα Pokémon και να εξερευνήσουμε και τα υπόλοιπα χτίρια της πόλεως μας. Γιατί δεν μπορώ. Δεν γίνεται να φύγω από την πόλη χωρίς να εξερευνήσω. Ειδικά όταν έχει Pokémart που αγοράζουμε πράγματα τα οποία τα αγοράζουμε με... πόσο τα αγόραζα, 9.800. Τέλος πάντων, 5 πόσιμους θα πάρουμε. Αντιδότη δεν έχει εδώ πέρα. Θα πάρω ένα Parlys Hill και τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Ίσως να πρέπει να πάρω και παραπάνω Parlys Hill, αλλά δεν βαριέσαι. Εσύ νομίζω κάτι μας δίνεις. Όχι. Ναι, εγώ το ήξερα από μία, είχα τη διέστηση ότι αυτός κάτι μας δίνει. Μια γέφυρα. Ενδιαφέρουσα γέφυρα, αλλά πιο ενδιαφέροντα θα είναι τα Pokémon της περιοχής και όχι γέφυρα. Και το Pokémon που πιάνουμε είναι το Tailo. Είναι το Tailo όπως και στην Dark Rising Nuzlocke. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Θα πάω για την Pokéball first of all, διότι πιστεύω όμως πως για Tackle θα το σκοτώσω. Και καλά έκανε και δεν πήγε για Tackle, γιατί η πρώτη Pokéball το σκότωσε. Κλασικά θα του δώσω το όνομα Scissors, είναι το τρίτο Tailo. Που χρησιμοποιώ στο κανάλι μου και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Όχι Scissors. Ο ψαλίδι. Πέτρα μου λείπει ψαλίδι χαρτί. 1, 2, 3. Λοιπόν, Scissors, έχεις αυτή την nature, έχεις αυτά τα stats, έχεις growl, έχεις και peck. Σου δώσουμε το XPCR, βεβαίως θα κάνω προπόνηση off camera. Ωστόσο θα σου το δώσουμε. Είχε και level 3 Tailo, το οποίο θα ήταν εξαιρετικό. Αλλά δεν βαριέσαι. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Πάμε παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται, πάμε στο Milkshake Swamp, το οποίο είναι από εδώ. Μάρες, you won't believe this, but these guys won't let me get into the Milkshake Swamp. Οι Grants, οι πρίχτες, as always. Dark Rising, μην είναι σαν την Dark Rising, που πρέπει να πολεμάμε να πούμε τα θρελικά το ένα μετά το άλλο. Βέβαια, εμείς δεν προλάβαμε να πολεμήσουμε θρελικά. Αλλά κάτι θα ξέρω για να το λέω αυτό για τα θρυλικά. Τέλος πάντων, μιλάει αυτός, μιλάει. Δεν καταλαβαίνω Χριστό από όσα λέει, γιατί δεν προσέχω από όσα λέει Χριστό. Milkshake Swamp. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, το Pokémon για αυτή την περιοχή είναι... Είναι το Shroomish, το οποίο είναι εξαιρετικό Pokémon. Ως Breloom, ως Shroomish, εντάξει. Όχι τόσο.
Έχω χρησιμοποιήσει Shroomy στην Pokémon Flora Sky, γνωστός ως ο Μπενταλεύ μας. Και ήταν καλό Pokémon πιστεύω, αν και πέθανε νωρίς πριν γίνει μπρελού μου. Αλλά το θέμα τώρα με αυτό το Pokémon, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μετανιώνω τώρα που πήρα το Turtwig για starter, έτσι. Γιατί το πήρα το Turtwig, το Grass Type Pokémon, για να μπορώ να αντιμετωπίσω το πρώτο gym. Και αν βλέπω ότι παίρνουμε Grass Type τώρα, δεν μου λέει κάτι αυτό, μου λέει ότι έκανε λάθος επιλογή. Έτσι, οπότε τέλος πάντων, εμείς θα τον πάρουμε το Shroomy, θα τον εκπαιδεύσουμε. Βέβαια με δύο Grass Type Pokémon προκοπή δεν βρίσκουμε, αλλά δεν πειράζει, το ένα γίνεται Ground Type, το άλλο γίνεται Fighting Type, οπότε κάτι θα βρούμε. Λοιπόν, Shroomy, ο Nabil Bendaleb, ως συνήθως, θα μπει στην ομάδα μας. Nabil Bendaleb, όπως τον έχω ονομάσει και την Pokémon Flora Sky, να θυμάστε. Και, βουαλά, Bendaleb. Αν το έχεις πει σέρα, είναι και νόμιζα έχει pick up, κάτι τέτοιο έχει. Αφέξτε σπορ, είμαστε τυχεροί που δεν μας έκανε κάτι κακό. Καλά, stats, absorb και tackle. Εντάξει, κινήσεις παλεύονται, δεν έχει σημασία γιατί είναι νωρίς ακόμα. Πάντως, λοιπόν, θα χυλάρω και επανέρχομαι. Λοιπόν, κάναμε την προπόνησή μας. Λίγο παραπάνω από όσο τα περίμενα τα πήγα level 9 όλα. Δεν είναι σαν το 15 level βέβαια πόσο θα πάει στην Pokémon τέτοια. Στην Pokémon Dark Rising, αλλά όσο να το κάνουμε είναι ένα level ψηλό για το πρώτο part. Αλλά βέβαια το συγκεκριμένο παιχνίδι... όχι, τι λέω, το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν θα το κρατήσω για πολύ ακόμα γιατί έχω κάτι δουλειές. Για λιγάκι μόνο θα παίξω, θα πολεμήσω λιγάκι λίγους trainers. Πιο πολύ για να έχω για το επόμενο part το έκανα, την έκανα αυτή την προπόνηση και όχι τόσο για αυτό το part. Τέλος πάντων, προπόνησα τα Pokémon με εδώ μέσα και βρήκα κάποια ενδιαφέροντα Pokémon όπως το έκανες που θα μπορούσαμε να είχαμε πιάσει. Όπως το Croagan θα μπορούσαμε να είχαμε πιάσει, όπως το Tangela θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει Tangela. Και εδώ όπως και στο Road της Dark Rising θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα Tangela. Α, και απενεργοποίησα τα animations νομίζω off camera για να μην με καθυστερούν, ναι, και ξέχασα να τα βάλω πίσω. Όπως θα το κάνω τώρα, animations on, off, on, το έχω. Τι φάση, τέλος πάντων. Αυτό εδώ που είναι από κάτω και δεξιά μου είναι επικίνδυνο. Αν πάμε πάνω του θα γίνουμε poison. Οπότε θα το αποφύγουμε καλύτερα. Για άμα θέλουμε να είμαστε υγιείς. Και αυτό που μας λέει αυτός είναι ότι κάποιοι trainers μπορούν να τους κάνουμε rematch. Για το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να παίρνουμε έτσι παραπάνω XP. Και όχι από Wild Pokémon, καταλάβετε, πιο εύκολα. Να παίρνουμε XP πιο εύκολα. Double μάχη, δεν ξέρω αν ήθελα να πω double μάχη, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η double μάχη. Πάμε για Stun Sport, το Krogan που είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Και το Caterpie θα το σκοτώσουμε γρήγορα, πιστεύω. Mud Slap μας χαβαλώνει το Accuracy, αλλά δεν μας κάνει πολύ ντάμα. Και το Καλά, το Oranny που είναι πολύ εύκολη μάχη. Οπότε θα πάμε λίγο ένα double team στο Krogan να φύγει γρήγορα. Αν και δεν φεύγει, αλλά εντάξει, το Stones δεν κάνει πολύ. Και τώρα Tackle στο Croagunk και Tackle στο Caterpie. Να φύγουν και οι δυο. Έτσι, φεύγουν και οι δυο πολύ ωραία. Και έχει και ένα ακόμα Pokémon, και αυτό Caterpie. Οπότε κι άλλο ένα double team στο Caterpie. Και καλά, το ένα έκανε εμείς, δεν πειράζει. Θα πάμε για άλλο ένα, άλλα δύο τέλος πάντων Tackle. Και σκοτώνομαι. Και πρώτη double μάχη του παιχνιδιού, την κερδίσαμε νικηφόρα. Ναι, την κερδίσαμε νικηφόρα, ναι. Ναι, δεν τη χάσαμε η τυφόρα. Τι λέω, τέλος πάντων. Just a pain winding through this mud. Ναι, έχει λάσπη, το ξέρω. Σκουρούπι, το σκουρούπι λοιπόν. Με φοβίζει λιγάκι, γι' αυτό θα πάω στο Scissors. Εδώ είναι αυτό. Poison Sting, μη μας κάνεις poison. Όχι, όχι, δεν έχω antidotes να πάρει. Δεν έχω antidotes, όχι. Peck, έλα. Δεν έχω antidotes, θα πεθάνω. Θα πεθάνω, όχι, σκότωσέ τον, σε παρακαλώ. Και τώρα, level 10 ο Bendaleb. Μάμε θέλει τη seed, πολύ καλό, level 10 και ο Scissors. Αλλά θα φτάσουμε στο Poké Center στην ώρα μας. 1, 2, 3. Και είναι και τα Wild Pokémon. Τέλος πάντων. Προλαβαίνουμε. Βασικά έχω και potions άμα χρειαστεί.
άμα ενδέχεται να βάλω κανένα. Οπότε not a big deal, αλλά έχουμε 12 σκελιά ακόμα. 1, 2, 3. Καλά, δεν με ενδιαφέρει. 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Καλά, ούτε καν δεν προλαβαίνουμε. Οπότε best potion και τώρα απλά πάμε. Μπράβο, πολύ ωραία τα... We made it to the Pokemon Center. Safe and sound που λέει μια έκφραση, τέλος πάντων. Άριστα μπροστά, αλλά όχι για αυτό το επεισόδιο, για το επόμενο επεισόδιο. Γιατί τώρα εμείς εδώ τελειώνουμε. Και... Όχι. Παραλίγο να πήγαινα από εκεί, δεν ήθελα να πάω από εκεί. Τέλος πάντων, εμείς απλά θα πάμε να πάμε στο σημείο που είχαμε σταματήσει τους trainers. Και θα συνεχίσουμε από εκεί στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε like, comment, subscribe. Question of the day, επειδή είναι έτσι καιρός εξετάσεων τώρα. Και εγώ είναι τρίτη σήμερα, την πέμπτη γράφω εξετάσεις, ξεκινάμε. Question of the day, έχετε αγχωθεί για τις εξετάσεις? Ναι ή όχι, απαντήστε το μου, εγώ προσωπικά όχι. Αλλά εσείς, ναι ή όχι, απαντήστε το μου. Και... αντίο, κοινοποίηση, υποστηρίξη, τα είπα, like, comment, subscribe. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα καλά πράγματα για τη νέα σειρά. Ένα like για τη νέα σειρά και ένα comment. Γεια σας!